συμπεριφέρονται όμορφα. Ο Μπαρτόλο αλλάζει το παιχνίδι τώρα στα αριστερά, έξω από την περιοχή. Θα γίνει το γέμισμα και απομακρύνει σωτήρια με το κεφάλι ο Φροσίνης, πρώτου ποδοσφαιριστή του Αστέρα Τρίπολης, και παραχωρεί το κόρνερ. Ο αρχηγός της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Και να τώρα η αντεπίθεση για την ομάδα του Καμπανιακού με τον Γιουκούβη. Θα πέσει στο έδαφος, παίζεται λέει ο διαιτητής. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Χρήστο τον Κασαπίδη. Τρέχει ο Πόζογλου, επιστρέφει προς τα πίσω ο Ατιένζα για τον Παπαδόπουλο. Γαρίφαλος βγαίνει σέντρα από τα δεξιά, γίνεται για το σούτ και να το 1-0 σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ. Ένα πολύ όμορφο τέρμα όμως από τον Πόζογλου, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε η σέντρα από τα δεξιά και πάνω στην κίνηση χωρίς να έχει οπτική επαφή με την εστία ο νεαρός επιθετικός της ομάδας του Καμπανιακού. Θα πιάσει το γυριστό πλασέ. Μουνάφο. Όλες οι μπαλιές περνάνε από τον κεντρικό χαφ της ομάδας του Αστέρα. Τώρα μια βαθιά μπαλιά για τον Γκαρσία, κατεβάζει, υπάρχει παίκτης στο έδαφος, χάνει την μπάλα ο τερματοφύλακας, την ξαναμπλοκάρει, ζητάνε και κόρνερ οι φιλοξενούμενοι, ο διαιτητής λέει παίζεται. Α, λοιπόν, μια φάση στην οποία σε πρώτο χρόνο είχαμε ποδοσφαιριστή του Αστέρα Τρίπολης να πέφτει στο έδαφος, σε δεύτερο δεν μπόρεσε να βγει μπροστά ο Γιουκούδης. Βγαίνει η σέντρα, κεφαλιά, καταπληκτική απόκρουση από τον Χρήστο τον Κασαπίδη, ο οποίος σε αυτή τη φάση αποσοβεί το 1-1. Βγήκε η σέντρα από τα αριστερά, έπιασε την κεφαλιά σχεδόν εξ επαφής ο Μπαρτόλο. Και τώρα όμως έχουμε το 1-1. Σε δεύτερο χρόνο γίνεται η σέντρα από τα δεξιά και έρχεται από αριστερά με καρφωτή κεφαλιά. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής είναι, γιατί δεν το πρόλαβα. Πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του, πανηγυρίζοντας το 1-1. Βγάζει την μπάλα ο Μπαρτόλο, βγάζει τη σέντρα, σηκώνεται πολύ ψηλά και πιάνει την κεφαλιά ο Μπαουτίστα. Θα πέσει στην δεξιά γωνιά του ο Κασαπίδης και θα απομακρύνει τον κίνδυνο. Όμορφο το 1-2 καλτσάς για τον Μπαρτόλο στο έδαφος ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Γεμίσει. Βγαίνει το 1-2 πολύ όμορφα. Σηκώνει το σημαίακι όμως για offside το βοηθός. Φυσικά οι φιλοξενούμενοι έχουν κάποιες εξάρσεις. Τώρα βγαίνουν η σέντρα από τον καλτσά. Η μπάλα εκτός περιοχής, θα πιάσει το σουτ ο Χουχούμης. Για τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης γίνεται και το λάθος και τώρα ευκαιρία, βγαίνουν 4 ποδοσφαιριστές του Αστέρα Τρίπολης με 2 του Καμπανιακού. Η μπάλα θα βγει στα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Μπαουτίστα, βγάζει τη σέντρα, υπάρχει ένα μαρκάρισμα, συνεχίζεται η φάση με την πινάκιδα που άνοιξε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ωραία τώρα η ομάδα του Καμπανιακού προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Γιουκούδη. Περνάει από 2 ποδοσφαιριστές, μπαίνει μέσα στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος και θα δώσει κάρτα για θέατρο, αν κατάλαβα καλά. Όντως αυτό συμβαίνει, ενώ η κερκίδα ζητάει πέναλτι. Πολύ κοντά στη φάση ο διαιτητής. Τίστα κατεβάζει την μπάλα με το κεφάλι, γυρίζει γύρω από τον άξονα του. Μοιράζει αριστερά, θα γίνει το σουτ, δεν απειλεί τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Κρατάει πολύ έξυπνα και όμορφα ο Καστάνιο και τώρα η ομάδα του Αστέρα στην επίθεση με τον Σουρλή. Βλέπει και μοιράζει δεξιά. Θα γίνει το σουτ, θα κοντράρει σε σώματα και τεράστια ευκαιρία
σχεδόν από το ύψος της γραμμής της μικρής περιοχής, ο νεοεισελθόν Μάντζης, ο Γιουκούδης. Ανοίγουν το παιχνίδι οι παίκτες του Αστέρα, χάνουν όμως την μπάλα και τώρα ευκαιρία και με καλές προϋποθέσεις για την ομάδα του Καμπανιακού και θα γίνει το σουτ, τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Δημήτρη το Γιουκούδη. Στο κόρνερ αλλάζει τα κουνάκι, η μπάλα θα βγει εκτός περιοχής. Πόζογλου για τον Γαρίφαλο, απομάκρυνση από τους παίκτες του Αστέρα. Κεφαλιά προς τα πίσω, Πόζογλου τώρα μόνος του, θα κάνει το σουτ, αποκρούει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Νέα προσπάθεια από τον Γκερόν Τότσκα, διπλή ευκαιρία για την ομάδα του Καμπανιακού από το λάθος της άμυνας του Αστέρα Τρίπολης. Γαρίφαλος, κεφαλιά την οποία θα επιχειρήσει ο Γιουκούδης. Μπροστά του τον Μουνάφο, γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω για τον Σαρβανίδη, αυτός αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά. Απομάκρυνε ο Μπούς σε πρώτο χρόνο, αλλά τώρα η ομάδα του Αστέρα βγαίνει μπροστά, θα βγει η πάσα, θα γίνει το σουτ και να λοιπόν το 1-2 σε αυτή την οργανωμένη επίθεση από τον Μάντζη, ο οποίος δικαιολογεί κιόλας τον προπονητή του για την αλλαγή που έκανε και τον έβαλε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Γέμισμα, κατεβάζει πολύ όμορφα ο Μάντζης, βγάζει αριστερά για τον Ρεγκίς Κρέσπη, αυτός συγκλίνει, θα γίνει το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει και σε ποδοσφαιριστή του Αστέρα, όχι, τι, γκολ, έχει δώσει, έχει περάσει μπάλα, γκολ. Μας ξεγέλασε όλους, νομίζαμε ότι πέρασε out, αλλά είναι τέρμα, έχουμε το 1-3. Γκερόν Τότσκα ζυγίζει το σουτ, θα κάνει το, ζυγίζει το πόδι του, θα κάνει το σουτ. Από τα δεξιά τώρα η ομάδα του Αστέρα, το σουτ, πολύ ωραίο το κοντρόλ, θα γίνει το σουτ πάνω στην κίνηση. Πόζογλου απευθείας, σε πολύ καλό σημείο πήγε, στο γάμα, στο παραθυράκι του Νίκου Παπαδόπουλου, απλά δεν ευνηδιάστηκε ο τερματοφύλακας του Αστέρα και έρπας. Κρατάει την μπάλα, Σαρβανίδης κάνει κίνηση μέσα στην περιοχή, να το σουτ, νέα απομάκρυνση με τα πόδια από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Δύο ποδοσφαιριστές μπαίνουν μέσα στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος, ζητάνε πέναλτι οι παίκτες του Αστέρα, δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. Ο Αστέρα και γυρίζει μπάλα προς τα πίσω, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του αγώνα που βρίσκει η νικήτρια την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης να προκρίνεται στην επόμενη φάση του θεσμού του κυπέλου με 3-1 χάρη στα τέρματα του Ρεγκίς Κρέσπη στο 24ο λεπτό, του Βασίλη του Μάντζη στο 54ο και του Νίκου του Καλτσά στο 58ο, ενώ για την ομάδα του Καμπανιακού που είχε προηγηθεί το τέρμα είχε σημειώσει ο Στέλιος ο Πόζογλου στο 20ο λεπτό.